πετάνε κοτρώνες στο γήπεδο αντί για βραβιές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Του βλέπω θυμμένους. Και εγώ θυμμένος στην κυρία Ελίσσα. Αν και στα μικρόφωνα είμαι πολύ έτσι, αν και σήμερα δεν είμαι. Θα πω λίγα πράγματα χαρακτηριστικά. Ρώτησε τον πατέρα στις ομάδες που έπαιζε και το ρώτησε και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μου είπε ότι ο Άρης είναι καθεστωτικός επιχούντας, η καμπάνια που πάει για προνόμια, σε μεταγραφές, σχετικές γραμματείες κτλ. Αλλά ο Απόλλωνας Καλαμαριάς ήταν μακριά από το σύστημα. Ήταν αριστερή που είχε οι απολωνιστές και το καθεστώς δεν τους ήθελε. Και μιλούσε για προχούντας, δηλαδή δεκαετία 60 αρχές. Χαρακτηριστικά μου είχε πει ότι το ρίξανε με το έτσι θέλω σε ένα παράδειγμα το Πανεγιάλιο, οι παλιότεροι που είδαν δεξιά κάποιες φυσιογνωμίες θα το θυμούνται και δεν τον αφήναν να με πει. Και μου φαίνεται ανέβηκε μετά τη Χούντα, μετά την πτώση της Χούντας 73-74. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θυμάμαι με τον Απόλλωνα, οι πρώτες εικόνες που είχε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ήταν το πρώτο μάτς που τον είδα με αντίπαλο την ομάδα του πατέρα μου στην Επανομή, την οποία είχαν έρθει 1-1 εδώ στην Καλαμαριά. Είχε ισοφαρίσει ο Μιγκίνης στο 90. Δεν ξέρω ποιος είχε προηγηθεί με τον Απόλλωνα, ήταν ένα σκληρό μάτς. Παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια του 82-83 που με το φουντουκί το συγχωρεμένο είχε ανέβει ομάδα κατηγορία, ανέβηκε στην άμυνα και μετά από πολλά χρόνια. Είχε πέσει και στο αεραστεχνικό το 80, αν δεν κάνω λάθος, στην εθνική αεραστεχνική. Και παρακολούθησα όλη τη σεζόν το 83-84 με τον Δανιήτη του Σαλαβασίδη δίδυμο στον πάγκο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όλα τα μάτς και πώς σώθηκε εκείνη τη χρονιά με τον Χάρη Κλιτ και φυσικά ακολούθησε την υπόλοιπη πορεία. Θεωρώ ότι το κατεστημένο για την Καλαμαριά είναι η ίδια η πόλη. Εδώ. Και το έχω ζήσει εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Κάνοντας ρεπορτάζ γενικό, βλέποντας την Καλαμαριά, τον Άρη, τον Μπάου και τον Ηρακλή ισότιμους, θυμάμαι ότι η Καλαμαριά έπεσε μετά την Ολυμπιακή με παοξή πρόεδρο της ΕΚΟ, τον κύριο Μπερκάτη, δεν το ξεχνάω. Επίσης, δεν ξεχνάω ότι φέτος ή θα γίνει το πάθο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ή θα γίνει η καταστροφή. Διότι αναλαμβάνει ο Κάλλας με τον Καλαζίδη, ο Καλαζίδης μια εξτρήμ προσωπικότητα, ένας τίμιος άνθρωπος με πολύ εξτρήμ χαρακτήρα, τίμιες ιδέες. Θα δω τις εκλογές της ΕΒΟ τον Οκτώβρη και θα σας πω στο ραδιόφωνο της απόψης μου, αν πάει από την άλλη παράταξη, ίσως δεν ενοχλήσουν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αν πάει με την περίπτωση του Γετσίκη, νομίζω θα τον ενοχλήσουν. Αυτή είναι η αίσθηση. Και τελευταίο, έχω κάνει 2 χρόνια ρεπορτάζ του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ήμουνα βοηθός του Κοκτσίδιου. Ήμουνα δηλαδή στο ρεπορτάζ αναπληρωματικός του Κοκτσίδιου. Όταν ο Κοκτσίδης τον έπαιρνε το άγχος και άρχισε και μια άλλη δουλειά να λέω θα με βοηθήσει, μέσα πρέπει να σε βοηθήσει όπως θα έρθει. Και έτσι ξεκίνησα και έκανα και πολλά μάτσα εκτός έδρας, β' εθνική, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι τους προπονητές, ο ένας πρέπει να ήταν ο Ιωσίτης. Ελπίζω ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς να γίνει από όλον πόντο αυτό που ο κ. Βιβιλάκης είναι επικοινωνιακό και θα τελειώσω με κάτι που με συγκλώνησε με το παιδάκι το οποίο έχει προβλήματα ασθένειας, τον Ορέστη. Δεν το ξέραμε. Όταν το έμαθα και το ανακοινώσαμε στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες, συνήθως παίρνω τηλέφωνο να βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι, είτε είναι από απλοί πολίτες ή. Δεν πήρε κανένας από ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάει και μέρα το τηλέφωνο μου λέει ο Καράπας, του Ολυμπιακού. Λέω τι θέλεις, λέει έχετε κάνα πρόβλημα εκεί επάνω, λέω βεβαίως, εδώ το παιδί κτλ. Ενημερώστε μας, λέει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Επειδή εγώ δεν ήξερα πρόσφατα και πράγματα, πήρα τηλέφωνο του γραφείου τύπου την κυρία Αραμπίδου, η οποία πήρε τηλέφωνο κάτω στην ΠαΕ Ολυμπιακός και τότε έχουν μια επικοινωνία. Πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να βοηθήσει, μου είπαν να μην το πω. Εγώ όμως, επειδή δεν είχαν ιδιωτελείς τους σκοπούς, τονίζω ότι το θέμα επικοινωνίας που ξεκινάει εδώ με τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς, τον Απόλλωνα πρώτο δυνατά, θα πρέπει να συνεχιστεί και με κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν θα ανέβει ο Απόλλωνας στην Εθνική, πιστεύω θα ανέβει, θα πρέπει στα μέσα που εργαζόμαστε να υπάρχουν και ρεπόρτερ, αυτό είναι ευθύνη δική σας, που να στέλνουν στο Μούζο που είναι διευθυντής, στο Δημαρά που θα είναι ακόμα καλύτερο και καθηγητή στο Στατείου, παιδιά που να ασχολούνται με τον Απόλλων Καλαμαριάς και να πληρώνονται και αυτοί. Όχι μόνο οι παγκοσμίδες, πληρώνονται και αυτοί. Αυτά είχα να πω, κύριε.